Ευχαριστούμε, κύριε Σουκαλά. Καλώς στο βήμα τον κύριο Δημήτρη Καρίγιαννη, Ομοσπονδιακό Βουλευτή Καναδά. Συνάδελφοι και προπαντός συνάδελφοι του εξωτερικού, συνάδελφοι Έλληνες της Διασποράς, όλοι φύγαμε από την Ελλάδα με μια βαλίτσα γεμάτη όνειρα. Η τσέπη μας μπορεί να έχει μερικά χρήματα και μπορεί να μην είχε. Κατορθώσαμε να κάνουμε κάτι ή να βγάλουμε μερικά χρήματα και να ξαναεπιστρέψουμε στην Ελλάδα ή κατορθώσαμε και κάναμε μια οικογένεια στο εξωτερικό. Και πολλοί από εμάς προσπαθούν να κρατήσουν το ελληνικό, όπως είπαν το DNA. Αλλά ας ξεφύγουμε από το DNA και να πούμε τον ελληνισμό. Hellenism. Διότι όταν εμένα η κόρη μου παντρεύτηκε Ιταλό, αυτός δέχτηκε τον ελληνισμό. Θα του πω τώρα, τα παιδιά σου δεν έχουν Greek DNA. Είδα πως τον άλλο μου γαμπρό που είναι Εγγλέζος, ότι τα παιδιά σου δεν έχουν Greek DNA. Λοιπόν, αυτό το DNA πρέπει να το ξεχάσουμε και να κοιτάξουμε ελληνισμό, διότι και δύο μου γαμπροί παντρευτήκανε στην ελληνική εκκλησία και είναι περισσότερο Έλληνες από Έλληνες. Γιατί υπάρχουν μερικοί Έλληνες που να του λέει για τη μαμά Ελλάς, σου λέει τρέχει τίποτα. Αν θα πει στον γαμπρό μου που είναι Ιταλός για την Ελλάδα, σε κλάδεψε, σε καθάρισε. Δεν στέκει. Δεν στέκει η συζήτηση. Λοιπόν, και φτάνουμε στο σημείο ότι χρόνια τώρα, ίσως μέσω του ΣΑΕ, ίσως μέσα την ΠΑΔΕ, προσπαθούμε να κατορθώσουμε κάτι. Όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα, να υπάρχει σε ένα σημείο, όπως λένε στην οι Εγγλέζοι, one shop shopping, one stop taking care of our business, της διασποράς τη δουλειά. Θες να βγάλεις στρατιωτικό ή να πληρώσεις στρατιωτικό, θα πηγαίνεις σε ένα μέρος. Θέλεις να κάνεις εφορία, θα πηγαίνεις σε ένα μέρος. Το να τρέχεις και να σε ξελιγώνουνε, να μας ξελιγώνετε να τρέχουμε, μας κάνει να μην θέλουμε να ξαναεπιστρέψουμε στην Ελλάδα. Διότι όταν θα έρθω εγώ στην Ελλάδα με μια μητέρα που έχει ο έρδικο και είναι 83 χρονών και για να βγάλω κάτι θα με κάνετε να τρέχω και να ξελιγώνουμε, γιατί να ξανάρθω. Και μέχρι αυτή τη στιγμή, μέσα σε μια εβδομάδα, έχω ξοδέψει 4.000 ευρώ. Λοιπόν, φανταστείτε, από όλους μας που ερχόμαστε, έστω από ένα ευρώ να καταναλώσουμε, βοηθάμε τη μαμά Ελλάς, our mother country, that we left so long time ago. Λοιπόν, και τώρα φτάνουμε στο πρόβλημα. Όχι μοναχά αυτό, αλλά αν είσαι ξένος, είσαι Έλληνας της Διασποράς, βρίσκεται κάποια εφορία, βρίσκεται κάποιος δήμος που λέει «Α, ωραία είναι να κάνουμε κατάσκηση». Και μετά το περίμενε. 30 χρόνια κατάσκηση σε περιουσία και έφαγε το σαράκι και ο πατέρας μου πέθανε γι' αυτό. Λοιπόν, μου λες εμένα γιατί θες πρέπει να υποστηρίξεις την Ελλάδα και γιατί θες να ξανάρθεις στην Ελλάδα. Είναι να πιστεύω. Αλλά αυτό το πιστεύω έχει ένα σχετικό σημείο. Σε ένα σχετικό σημείο μετά από εκεί, γυρνάς και λες «Thank you, but no thank you». Όχι μόνο αυτό, αλλά αρχίζεις και μιλάς και στους συναδέλφους σου και στους μη Έλληνες. Άμα θα σου πούνε, ξέρεις, η Ελλάς έχει αυτά τα προβλήματα. Δεν διαφωνείς πλέον, αρχινάς και συμφωνείς. Όταν παίρνεις κάποιον βουλευτή τηλέφωνο στο εξωτερικό και λες «Θέλω κάποια σχετική βοήθεια», από ό,τι ξέρω εγώ στον Καναδά τελικά και σε άλλες πολιτείες που είναι μοναδικές οι θέσεις, όχι μοναχά τον βοηθάμε τον άνθρωπο, αλλά we bend over backwards. Γιατί θέλουμε τον ψήφο του. Επάρα, επειδή είσαστε οι θέσεις μη μοναδικές, ίσως δεν είναι έτσι. Θα πεις έναν βουλευτή, θέλω μια σχετική βοήθεια για να πάρει το μέρος σου ή να μιλήσει με κάποιον γραφειοκράτη, δεν τρέχει τίποτα. Και φτάνουμε στη γραφειοκρατία. Και πάει να βρεις κάτι το οποίο να σε βοηθήσει για αυτή την απολωτρίωση που θέλουν να σου κάνουν. Και υπάρχει εκεί ο γραφιάς. Και σου λέει, ξέρεις, εγώ βάζω μοναχά 1.000 ευρώ το μήνα και δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μόλις περάσει το φάκελο, σου βρίσκει αυτό που θέλει. Και δεν μιλάω από ό,τι έχω ακούσει, μιλάω από ό,τι έχω δει όσο αφορά τη δική μου περιουσία. Λοιπόν, και φτάνουμε στο σημείο και λέμε τώρα, γιατί πρέπει να έρθω εγώ ξανά πίσω στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να έρθω εγώ να ξαναστρελώσω την περιουσία μου ή να ενθαρρύνω τα παιδιά μου να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Ίσα ε, είπα δε ή ότι οπουδήποτε λέγεται. Μας θέλετε να στυλώσουμε την Ελλάδα. Είμαστε 10 εκατομμύρια στο εξωτερικό. Είσαστε 11 μέσα στην Ελλάδα. Και σας ρωτάω, γιατί εγώ να ενθαρρύνω τα παιδιά μου ή αύριο τα εγγόνια μου ή μεθαύριο τα δυσέγγονά μου να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Όταν η πικρία με την οποία φύγαμε, γιατί δεν φύγαμε εθελοντικά, φύγαμε για ένα καλύτερο αύριο. Που εννοεί όταν φύγαμε, δεν ήρθε κάποιος στο αεροδρόμιο να πει σταμάτα, η Ελλάδα θα σου δώσει καλυτέρευση αύριο. Δεν ήρθε κάποιος να σου πει, ξέρεις κάτι, θα σου βρω καμία καλύτερη δουλειά. Αλλά φύγαμε. Για οποιοδήποτε λόγο. Είμαστε πολιτικοί διωγμένοι μεταξύ 67 με 74 ή φύγαμε μετά ή πριν για κάτι άλλο καλύτερο. Ή φύγαμε επειδή οι γονείς μας ήταν συνδικαλιστές και πριν να φτάσουν το βράδυ στο σπίτι, περνάγανε από το αστυνομικό τμήμα, σπλακώνανε στο ξύλο και μετά τους λένε πήγαινε τώρα στο σπίτι και μην παίρνετε εκείνους τους κομμουνιστές να δουλέψουν στο εργατικό σου για να θα φας περισσότερο ξύλο. Και ο πατέρας μου είχε φάει αρκετό ξύλο. Και γι' αυτό έφυγε. Λοιπόν, τώρα εγώ πώς να ενθαρρύνω τα παιδιά μου όχι να επιστρέψουν, αλλά να επισκεφτούν. Πότε φτάνει στο αεροδρόμιο, α, δεν είναι η πατρίδα μου εδώ. Βγαίνοντας έξω όμως, δεν είναι πλέον οίκο, δεν είμαστε πλέον ίση, είμαστε δεύτεροι πολίτες. Εντάξει, μιλάμε ελληνικά, σου λέει το αμερικανάκι ήρθε. Κάτσε να το κοροϊδέψουμε. Μετά ακούμε για κάτι πράγματα τα οποία γίνονται στην Ελλάδα. Γιατί εμείς στο εξωτερικό, ο γείτονάς μας μπορεί να είναι Νέγρος, μαύρος, μπορεί να είναι Πακιστανός, μπορεί να είναι από τη Σριλάνκα, μπορεί να είναι από την Αφρική, μπορεί να είναι από την Νότιο Αμερική. Αλλά ζούμε σε έναν δρόμο, οι οποίοι όλοι ζούμε μαζί. Και θα σας μιλήσω για τον δρόμο μου. Ο δρόμος μου είναι 63 σπίτια. Μπαίνεις μέσα και κάνεις τον κύκλο για να βγεις. Και εκεί πέφτει χιόνι. Και όταν πέφτει χιόνι, μπορεί να πέσει και ένα μέτρο. Φαντάσου ο γείτονάς σου που είναι Αφρικανός να κολλήσει στην είσοδο του δρόμου. Και θα πεις, εγώ δεν θα τον βοηθήσω. Επειδή είναι Αφρικανός αυτός. Φανταστείτε ρε παιδιά, το αμάξι είναι εκεί κολλημένο και δεν το βοηθάς από πίσω, γιατί αυτός είναι Αφρικανός. Πώς θα πεις να πας στο σπίτι σου. Και όλος ο γείτονάς σου να είναι Κινέζος, ο άλλος να είναι Σκοπιανός ή οτιδήποτε. Θα πρέπει όλοι να πούμε από πίσω να σπρώξουμε το αμάξι για να ανοίξει ο δρόμος, γιατί ακόμα δεν έχει παράσει φαγάνα. Και όταν ακούμε ότι στην Ελλάδα γίνονται κάτι επεισόδια, τα οποία αυτά τα επεισόδια είναι με τους μετανάστες που η Ελλάδα τους κάλεσε. Επειδή φύγαμε εμείς οι υπόλοιποι και άδειασε και ήρθανε στην Ελλάδα για να καλύψουν αυτό το χάος και επειδή μερικοί από εμάς όταν φεύγουμε στο εξωτερικό πάμε και πλένουμε πιάτα, πάμε και καθαρίζουμε βόθρους, πάμε και δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα, ο Έλληνας λέει, εγώ δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Όπως και οι Καναδοί ή οποιοδήποτε άλλος λαός αφήνει τους νέους μετανάστες να κάνουν τη δουλειά το κάτω. Λοιπόν, όταν αυτοί οι ανθρώποι που ήρθαν εδώ για να βάλουν τις θέσεις τις οποίες εμείς καταλήψαμε και ακούσα από τους αυτούς ότι περνάμε δύσκολες στιγμές λόγω κάποιες συνθήκες, σου λέει μετά αυτό, ρωτάς τον εαυτό σου, θέλω να ξαναφέρω τα παιδιά μου πίσω στην Ελλάδα. Εντάξει, σήμερα είναι οι νέοι μετανάστες. Μήπως αύριο είμαστε εμείς, επειδή δεν μπορούμε να λύσουμε καθαρά τα ελληνικά. Όταν ακούσω ότι οι ανθρώποι σπλακώνουν στον δρόμο, διότι έχουν άλλο χρώμα. Αύριο που εγώ θα μπορέσω να μιλήσω στα ελληνικά, θα είμαι εγώ το θύμα. Λοιπόν, συνάδελφοι στην Ελλάδα, αυτό που έχω να πω είναι το εξής, δύο πράγματα. Πρώτον, εάν θέλετε να ξαναεπιστρέψουμε, εάν θέλετε να ξοδεύουμε τα ευρώ μας, τα δολάρια μας, όπως θέλετε πάρτε το, εάν θέλετε αυτή τη συνδρομή, εάν θέλετε τη στιγμή που η Τουρκία στο Taksim Square κάνει φασαρία και λέμε σε όλους τους συναδέλφους μας πηγαίνετε Ελλάδα, φέτος θα περάσει ωραία. Αν θέλετε αυτά και αν θέλετε αυτούς τους πρεσβευτές που είναι εδώ συναδέλφοι, δύο πράγματα πρέπει να κάνετε. Πρώτον, να ανοίξετε ένα γραφείο που να εξυπηρετεί τους ομογενείς της Διασποράς, τους μη γεννημένους στην Ελλάδα ή και γεννημένους στην Ελλάδα που ζουν στο εξωτερικό, τα παιδιά μας. Και δεύτερον, αυτές οι ιστορίες που ακούμε, οι ιστορίες του ρατσισμού,
Εάν δεν σταματήσουν και συνεχίσετε, πώς μπορώ εγώ τον συνάδελφό μου να τον πείσω και να του πω εκεί που γεννήθηκε η δημοκρατία ότι όλοι είναι ίσοι. Πώς μπορώ να πω εγώ στον συνάδελφό μου, ο οποίος μπορεί να είναι ή Αφρικανός ή Μεομεθανός ή Αφρικανός ή οποιαδήποτε βουδιστής, Κινέζος, ξέρεις πήγαινε στην Ελλάδα γιατί εκεί όχι μοναχά θα ευχαριστηθείς τουρισμό, αλλά εκεί θα δεις που γεννήθηκε η δημοκρατία. Πονόταν όταν αυτό δεν υπάρχει, όχι μοναχά δεν θα έχετε τουρισμό, αλλά θα χάσετε και εμάς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καρίγιανη. Το λόγο έχει ο κύριος Τζον Παπατζόρτζ, γερουσιαστής, Μίτσιγκαν.